έχουμε κοντά μας, όπως σας έχουμε προναγγείλει, τον Γενικό Γραμματέα της Χρυσαυγής, τον Νικόλα τον Γεωργιάκο. Καλησπέρα κύριε Πέτρο. Καλησπέρα σας κύριε Καθαρδί. Σας καλωσορίζω στο Ράδιο Ενημέρωση και στην Ελληνική Πολύ Ενημέρωση. Και ευθύνω τις κρατικούς μου και σε εσάς, σε όλο τον λαό της Πιερίας και της Μακεδονίας. Κύριε Πέτρο, να ξεκινήσουμε άμεσα από λίγο και με την επικαιρότητα. Λοιπόν, σήμερα με την ανταπόκριση του Αθηναϊκού Τακτορείου Ειδήσεων, ο Υπουργός Ανάμεσης, ο κ. Πάνος Καμένος, έκανε κάποιες δηλώσεις. Ανάμεσα σε αυτές είναι πρόταση υπογραφής αμυντικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ελλάδα, Σκόπια, Αλβανία, Βουλγαρία, Σερβία κτλ. Ενώ παράλληλα πρότεινε στον Υπουργό Άμυνας των Αμερικάνων να εγκαταστήσουν οι ΗΠΑ σε ελληνικές βάσεις εκτός από τη Σουηδία, σε Αλεξανδρούπολη, Βόλο, Λάρισα και Κάρπαθο. Πέτσε μας. Δεν σας σχολιάζει το λίγο μας. Θα ήθελα να αποκλήσω ότι οι κριτικοί σας δεν σκεφτείτε να το κλείσω το αυτοδιο 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 όπως κάνω για το κατήργιο σας. Να μην είναι κάποια πράγματα που έχουν τη σημασία τους. Είναι κάποτε ένα μακεδονικό τακτορείο ειδήσεων, το κρατήριο σαν. Δεν θα φαντάζω στο κοινάκο, το οποίο λέγεται το πάνω πιάσμα, ακόμα και το μακεδονικό τακτορείο ειδήσεων. Καταστάνε κάτω στο κρατήριο τακτορείο ειδήσεων, αφού προηγουμένως έβγαλε ανακοίνωση το Υπουργείο Αμήνης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και σε σίγουρα, εκεί αν δεν έρθει να στείλει ανακοίνωση, θα αναγκαστούμε ποτέ, ασφαλώς. Όπως είπε ο Υπουργός Αμήνης της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, έχω την πεποίθηση ότι με σε απόλυτη γνώση του πρωθυπουργού της χώρας του Αλέξη Τσίπρα και σε καμία περίπτωση δεν θα ήταν από μόνο του. Αν και αν ήταν από μόνο του, τότε πάρα πολύ απλά θα μπορούσε να υπάρξει να είναι Υπουργός Εθνικής Αμήνης να φέρει σε χρόνο τέτοιο. Αυτή
Στα Ζιάννα, σε όλη τη Μακεδονία και την Κεντρική Μακεδονία. Και φυσικά μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Και μια που είμαστε ένα διάφανο τη Κατερίνα, τη Πιερία και τη Μακεδονία, θέλουμε την άποψη να ακούσουμε τη Χρυσή Αυγή για το θέμα τη ονομαστή σα κοπή, τα πιστεύω τη Χρυσή Αυγή και τη προτάσει τη κυρία. Βέβαια. Καταρχήν, μια και απευθύνομαι σε ένα πώς κρίνεται γενικά, να μην μιλούμε μόνο για την Ελληνικαρτία, αλλά την στάση των υπόλοιπων κομμάτων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για το σκοπιανό το θέμα. Δηλαδή, πώς από εσάς υπάρχει κάποιος άλλος που αντιδύθηκε και έχει μια διαφορετική άποψη σε αυτό το θέμα, τότε. Κοιτάξτε,
άδεια από το να ικανοποιηθούν οι επιδιώξεις οι αμφιλήνικες, αν θέλετε, σκοτεινότητες τις οποίες εξυπηρετεί ο μακεδονισμός και ο συσταγωγικός. Είναι μια κατάσταση αυτό το μακεδονισμός που ξεκίνησε από τον παρθιαρισμό στο τέλος του 13ου του αιώνος. Θα δημιουργήσει ένα κύριο πρώτο παραγωγής αυτού του μακεδονισμού την Βουλγαρία. Στη συνέχεια τον υιοθέτησε η Κομμουνιστική Διεθνής και μας περιμένει το δικαστήριο στο πολιτικό κομμάτι. Η αριστερά δεν δικαιούται ένα άλλο σημαντικό θέμα, το οποίο απασχολεί την πατρίδα μας και την κοινωνία μας, το μεταναστευτικό. Στη Συρία ο πόλεμος, σύμφωνα με δηλώσεις όχι του Συρίου πόλεμου του Μασάρα Λάσαντ, αλλά του προθέστου Υπουργού Εξωτερικών Συνεργασίας του Κρύου Λαβρόφ, έχει τελειώσει. Μάλιστα, ο Σύριος πρόεδρος έκανε ένα κάλεσμα στους Σύριους να επιστρέψουν, να επιστρέψουν επίσης η χώρα τους, και μάλιστα πρόσφερε και αμνησία στους υποκάτοχους. Θέλω να ρωτήσω, γιατί λοιπόν οι Σύριοι παραμένουν στη χώρα μας, οι Σύριοι πρόσφυγες, έτσι που έχουν έρθει από τη Συρία, γιατί πρέπει να πράξουν την κυβέρνηση. Εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό, κύριε σε καμία περίπτωση. Μιλώντας στο πρακτορείο Σπούτνικ, δηλώνει ότι αν η Τουρκία επιχειρήσει να κάνει γεωτρήσεις στην περιοχή του Κρυσταλλόζου, θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να φτάσει με στρατιωτικά μέτρα.
Λοιπόν, πάμε βέβαια Ήπειρος. Βάζω κύριε Μιχαλολιάκο κάποιες ειδήσεις. Σήμερα καταγραφίζουν περιοχές Ελλήνων ως παράνομες. Ανησυχητικά μηνύματα του ελληνικού προξενείου στην Κορυφαία απορρίπτουν την αιτήση της χορήγησης ελληνικής υπηκότητας. Κλείνουν τμήματα ελληνικής γλώσσας και ελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αγιοκάστρο. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, είναι μόνο λίγα από όσα συμβαίνουν στη Βόρεια Ήπειρο. Έχει τα κόμματα και συμβαίνει εκεί. Δυστυχώς, το Βόρειο Ήπειρο έχει περίπτωση με την αυτονομία του ελληνισμού συστηματική εδώ και δεκαετίες. Και μια που μιλήσαμε για την προσπάθεια, θυμίζω την περίπτωση του Πρατσάνου, του Σπερικού, που ήταν εκεί, ο οποίος καλούσε τους κατοικούς του και δεν θα πάει στο μέλλον για τα προσελήνια, σαν την έδωσα και την προσπάθεια και η κορυφή. Ο οποίος καλούσε τους διάφορους εκεί κατοικούς να δουλέψουν την ελληνική αθλητική και τον απάντησαν αμέσως κατευθείαν την ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί να διευθυνθεί μια εκτοπική πολιτική συνεχών υποχωρήσεων και δυστυχώς να να πούμε κάποια από αυτά, όπως το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του κ. Νικολόπουλου, το ΛΑΣ του κ. Καζαφέρου, το κόμμα το κοινό του κ. Δημήτρη Καμένου και του κ. Μπαλτάκου, το κόμμα του κ. Συναδημού, ο οποίος αποφέρεσε από εσάς, από τη Συναδημή, σε ένα σχόλιο γι' αυτό, πάρα πολλά κόμματα. Βοηθάει τον πατριωτικό χώρο αυτή η πολυδιάσπαση και η πληθώρα τόσων κομμάτων, μήπως τον πατριώτη, αντί να το κάνει καλό. Και
είμαστε διαφορετικοί. Είναι δύο αντιπολίτευση στο σύστημα. Ότι πολεμούμε το σύστημα και να πολεμούμε το σύστημα. Αυτό το βλέπει ο λαό. Το μόνο που έχει κάνει από την Ελλάδα στο αντίστοιχο στο αντίστοιχο ελληνικό κοινό είναι που είναι απαγορευμένο. Είναι ότι το κοινό τη τρίτη πολιτική δυνάμεω τη χώρα και μου είναι απαγορευμένο να μιλάω στη δημόσια τηλεόραση, στην άλλη του ηλεκτρικού σταθμού, όσο ακόμα είναι αποκλεισμένοι. Αυτό είναι η κρίση. Πάμε στην ίδια στιγμή. Πάμε στην ίδια στιγμή που προηγούμε. Και επειδή το ποσοστό του αρχίζει από το μηδέν και επειδή και αυτό είναι το μεγάλο ποσοστό, είναι πάρα πολύ καλοί να προσθέσω ότι η Χρυσή Αυγή θα συνεχίσει να προάγεται το δικό τη μοναχικό. Μοναχικό είναι σε ακολουθήσει όλα τα μοίρια. Είναι μοναχικό αυτό το θέμα. Είναι πολύ κοινικό αυτό. Και οι δημοσκοπήσει από ό,τι βλέπουμε θα γίνουν ω τρίτη πολιτική. Είναι τελείως αλληλεγγύη το τρίτο και μην πω ότι είμαστε σε κομμουνιστές. Γιατί
πήγα, ότι αν πήγα στο τέλος το σύντομα του, θα το έλεγα το μελισμένο. Και λοιπόν, θα κάνω μία τελευταία ερώτηση, την οποία ήθελα να την κάνω στο ξεκίνημα για να προλάβουμε. Στην Ευρώπη υπάρχει αυτή τη στιγμή η συγκρότηση ενός μετώπου δεξιάς, στο οποίο από ό,τι φαίνεται προχωρούν τόσο ο ηγέτης της ΕΕ στην Ιταλία, ο κ. Ματέο Σαλβίνι, μαζί με την Μαρία Πέν στην Ιταλία. Στην οποία αυτή, σε αυτό το μέτωπο αναμένεται να συμμετάσχει και όντως ο πρωθυπουργός ο Βίκτορ Ορμπάν. Αυτό το μέτωπο έχει την ονομασία εναλλακτική για την Ευρώπη. Πώς το βλέπετε ότι θα μπορούσε η Χρυσή Αυγή να συμμετάσχει σε κάτι τέτοιο? Θα το πείσω. Καταρχάς θέλω να αναφέρω να μην έχετε τις υπηρεσίες που γνωρίζετε ότι είχαμε κριτήσει λοιπόν τα καθήκη του Πρωθυπουργού της Ιταλίας του κ. Ορμπάν, που στις δύο ευρωβουλευτές θα μπορούσε να φτάσει να φτάσει το κρατήριο στο Ευρωκοινοβούλιο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, έχουμε επαφέ με κάτι ευρωβουλευτέ που διαβάζουν τώρα. Βλέπουμε κάτι τα πράγματα με μεγάλη αισιοδοξία. Δυστυχώ, θα λάβω και από εκεί και υπάρχει μεγάλη δαιμονολογία για την κριτική αυτή. Όχι μόνο από τι παδιάδε των κοινωνιών των κοινωνιών των Αθηνών, αλλά και την ίδια την Αθηνά. Θα πρέπει να το ένα δημοσίευμα στην Τέρμια. Εκεί είναι από τη μετά τις φωνικές καταστροφές από την Πιτάνια στο Μάτι, αντιμετωπίσαν τρεις πιτακίδες που δημιουργούσαν σπίτια. Είδατε εσείς να σκανίνε και σκανίσει τρεις πιτακίδες. Αυτό είναι το πράγμα. Εντάξει, το μετά και σε τετάρια, τα καραβάνια πέρασε, τα δημιουργούσαν και τα δημιουργούσαν και τα δημιουργούσαν. Και σε σκανίνε και τα κεφάλιδε, σημαίνει ότι θα είναι πίσω. Στον γενικό γραμματέα της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Νικόλα Μιχαηλάκη.